Υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε μία εβδομάδα τα κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Σερώνα, αφού έφτασαν σχεδόν τις 2.300. Η μεγάλη έξαρση ήταν ανάλογη με την υπόλοιπη χώρα, καθώς τα κρούσματα έφτασαν να ξεπερνούν τις 30.000, θέτοντας σε κατάσταση συναγερμού την ιατρική κοινότητα. Ευτυχώς, παρά την μεγάλη αύξηση, η εικόνα στα νοσοκομεία δεν άλλαξε τραγικά, με αποτέλεσμα ακόμη να εξυπηρετούν οι ανάγκες των ασθενών που χρειάζονται μονάδα εντατικής θεραπείας και νοσηλεία σε απλές κλίνες. Βλέπουμε τώρα αυτή τη εβδομάδα είχαμε 2.300, δηλαδή διπλασιασμό κρούσματων από αυτό που είχαμε το ανώτερο όριο. Το βιώσαμε όλοι, το βλέπουμε όλοι ότι υπήρξε εκτείναξη των κρουσμάτων, όχι μόνο στην περιφερειακή ενότητα Σερών, πανελλαδικά υπήρξε αυτό και λογικά και η περιφερειακή ενότητα Σερών ακολούθησε όπως και άλλες περιφερειακές ενότητες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Το καλό είναι ότι δείχνει ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής ότι πανελλαδικά οι μονάδες που νοσηλεύονται, άτομα που νοσηλεύονται στις μονάδες είναι σταθερά γύρω στα 620. Να πω εδώ ότι είχαμε φτάσει κάποια στιγμή με 680 τα κρεβάτια πανελλαδικά στη ΜΕΘ. Τώρα ήταν 620, που δείχνει ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν υπάρχει έτσι μια μεγάλη άνοδο νοσηλείας σε μονάδες ΜΕΘ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί λίγο. Θέλω εγώ το επόμενο 20 λίγο να δούμε αν τα άτομα που νοσούν από το νέο στέλεχος, γιατί φαίνεται ότι επικρατεί το όμικρον, το στέλεχος, αν θα φέρνει βαριές νοσηλείες και μέσα στο νοσοκομείο και νοσηρότητα. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση. Ας ελπίσουμε και από ό,τι φαίνεται θα είναι ελαφρύ το στέλεχος αυτό, αλλά παρόλα αυτά σίγουρα θα επιφέρει και νοσηλεία και θανάτους, έτσι, όσο και ελαφριά να είναι ένα στέλεχος, πάλι όταν θα νοσήσουν μεγάλη μερίδα πληθυσμού, σίγουρα θα επιφέρει νοσηρότητα, νοσηλεία και θανάτους. Πολλές είναι οι τραγικές ιστορίες και στο νομό Σερών, αφού πολλές οικογένειες κυριολεκτικά ξεκληρίστηκαν. Από πέρυσι, ας πούμε, που έχει ξεκινήσει αυτό το φαινόμενο, έχουν ξεκληριστεί ολόκληρες οικογένειες. Γονείς, παιδιά, όχι μόνο στην περιφερειακή ενότητα Σερών, και πανελλαδικά το έχουμε δει αυτό. Και είναι κρίμα, πολύ κρίμα, και όχι μόνο οι οικογένειες έχουν ξεκληριστεί, έχουν χαθεί και νέα άτομα, 40-45 χρόνια, και εδώ στην περιφερειακή ενότητα Σερών έχουμε χάσει, και είναι κρίμα να χάνονται έτσι τόσο άδικα τέτοιες ζωές από τη στιγμή που είχαμε το όπλο και το έχουμε το όπλο από αρχές του χρόνου και είναι κρίμα για ένα εμβόλιο να χάνει κάποιος άδικα τη ζωή του. Δεν καταλαβαίνουν οι νέοι ότι πρέπει να πείσουν τους γονείς τους να εμβολιαστούν, γιατί οι ίδιοι μπορεί να μην κινδυνεύουν τόσο πολύ, αλλά οι γονείς τους αν νοσήσουν μπορεί να φύγουν από τη ζωή. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι γονείς. Έχουμε δει ότι και νέα άτομα έχουν χαθεί. Βλέπει 40-41 χρονών. Άρα, πολλές φορές πολλοί του έχουν παραψήφιστα, ίσως έχουν επηρεαστεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από τα Facebook και διάφορες καταστάσεις μέσα που επηρεάζονται αρνητικά κατά του εμβολίου. Και αυτό συνετέλεσε στο να μείνουν ανεμβολίαστοι πάρα πολύ και με τα δυσάρεστα αποτελέσματα. Βλέπουμε ότι έχουν χαθεί ζωές νέων ανθρώπων και ηλικιωμένων. Πολλές φορές, όπως είπατε, δεν συμβάλλουν νέοι να εμβολιάσουν και τους γονείς τους και οι ίδιοι δεν εμβολιάζονται και δυστυχώς ή πολλές φορές έχουν εμβολιαστεί ηλικιωμένοι και βλέπετε παιδιά τους που είναι 40-45 χρόνια δεν είναι εμβολιαστοί και έχουν πεθάνει αυτοί και ζουν οι γονείς τους. Η αύξηση των κρουσμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα της κυρίως απόφασης νέων να βγουν να διασκεδάσουν σε νυχτερινά κέντρα με αποτέλεσμα να νοσήσουν, φέρνοντας τον ιό στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Και τα παιδιά και οι νέοι είναι αυτοί. Γιατί ήταν οι λιγότερο εμβολιασμένοι και ήταν οι λιγότεροι που είχαν νοσήσει. Άρα, αφού δεν ήταν εμβολιασμένοι και ήταν σαν λιγότερο πληθυσμό που είχε νοσήσει, ο ιός βρήκε εκεί προσφορό έδαφος και ήταν λογικό αυτό. Είδατε κι εμείς από το Σεπτέμβριο πως τα παιδιά ήταν αυτά που νοσούσαν και εξακολουθούσαν να κινούνται τον ιό μέσα στις οικογένειες. Μεγάλη είναι η συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες ώρες για το άνοιγμα των σχολείων. Η υφυπουργός Ζέτα Μακρύ ανακοίνωσε πως θα ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου και πως πιθανότητα να χρειαστεί οι μαθητές να υποβληθούν σε rapid test. Το να καθυστερούσαμε μια εβδομάδα μπορεί να είναι αποστηθική κατεύθυνση λόγω του ότι έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Έτσι, με τα πολλά κρούσματα, ίσως θα βοηθούσε μια-δύο εβδομάδες να ήταν κλειστά, λίγο να πάνε πιο ήπια τα πράγματα. Αλλά θεωρώ ότι στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιφερειακή ενότητα Σερών νομίζω δεν θα μας βοηθήσει και πολύ, γιατί εμείς η μεγάλη μερίδα του πληθυσμού των παιδιών ήδη έχει νοσήσει μες στο φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο. Σας είπα τώρα το πρόβλημα θα είναι πιο πολύ στη Νότια Ελλάδα και γύρω στην Αττική. Σε εμάς η μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού των παιδιών έχει νοσήσει. Και νομίζω ότι δεν θα έχουμε πλέον μεγάλη νοσηρότητα από εδώ και ύστερα στα παιδιά. Θα υπάρχει, αλλά θα είναι πιο ήπια και πιο μικρού βαθμού. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εύχομαι τώρα μέσα στο 2022 να κινηθούν καλά τα πράγματα. Εύχομαι να απαλλαγεί ο κόσμος από αυτή την πανδημία και όλοι μας. Και εύχομαι να επικρατήσει η αγάπη μέσα στον κόσμο και όχι η διχόνοια. Γιατί βλέπουμε αυτές τις μέρες, είχαμε δει μέσα στο φθινόπωρο, πολύ διχασμό μεταξύ του κόσμου. Και αυτό δεν ήταν και καλό στην όλη πανδημία, γιατί δεν βοήθησε και βλέπουμε ότι συνετέλεσε στο να έχουμε έτσι μεγάλη νοσηρότητα και πολλούς θανάτους.